Χαίρετε, έχουμε θεματάρα από τα παλιά βίντεο. Ο άνδρας μου έχει ερμονή με έναν πρώην μου. Καλημέρα κυρία Θέκλα μου, καλημέρα αγάπη μου. Έχω σοβαρό πρόβλημα με τον σύζυγό μου. Είχαμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν όταν χώρισα για το πώς να το ξεπεράσω, αλλά πάνω που ήμασταν στη διαδικασία διαζυγίου ήρθε και με βρήκε στη δουλειά και με παρακαλούσε να γυρίσω. Θέλω τη γνώμη σας. Γνωριστήκαμε πριν 3 σχεδόν χρόνια μέσω Facebook. Εγώ 20 και κάτι, εκείνος 30 παρά. Όλα ιδανικά, θέλαμε πολύ ο ένας τον άλλο, υπήρξε χημεία, έλξη, τα πάντα στο μέγιστο βαθμό. Βέβαια, εγώ έκανα κάποιες ανοριμότητες, θα σας εξηγήσω περαιτέρω. Όλη μέρα μαζί δεν τίθε το θέμα αδιαφορίας. Λίγο να καθυστερήσεις επίτηδες να απαντήσεις τα μηνύματα, και πια δεν το κάνει αυτό, και μικρά τεστάκια που λόγω του νερού της ηλικίας τα κάνεις. Λοιπόν, άρα εσύ λες ότι ένα από τα λαθάκια που έκανες στην αρχή της σχέσης σας είναι ότι καθυστερούσες να απαντήσεις λίγο στα μηνύματα, να δεις αν όντως ενδιαφέρεται. Εντάξει, είναι ανοριμότητα αυτό, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό. Εργαζόμουν σε μια εταιρεία και ήρθε ένας πρώην μου με τον οποίο δεν είχα ξεκαθαρίσει τη θέση μου όταν το χώρισα, απλά εξαφανίστηκα ουσιαστικά και τον έγραψα. Δηλαδή, του είχες κάνει ghosting αυτού του πρώην σου. Δεν αισθανόμουν καλά με αυτό. Και όταν ήρθε, γνωρίζοντας πως έχω προχωρήσει τη ζωή μου, μου μίλησε και του έστειλα μήνυμα και του είπα: Χαίρομαι που δεν αλλοιώθηκαν οι σχέσεις μας. Καλά να περνάς τη ζωή σου, καλή τύχη. Τα θυμάμαι επακριβώς αυτά τα λόγια γιατί πλέον με έχουν στοιχειώσει. Το πρώτο λάθος που έκανα. Το δεύτερο. Στις αρχές της σχέσης μας υπήρχε μια φωτογραφία με έναν πρώην, όχι ερωτική φωτογραφία, στο προφίλ μου, στο Facebook, αναρτημένη από πριν τον γνωρίσω, όπου το συγκεκριμένο, αυτόν τον πρώην μου, τύχαινε να τον γνωρίζει ο άνδρας μου. Και όπως ήταν λογικό, μου έλεγε να τη σβήσω αυτή τη φωτογραφία. Εμένα με κολάκευσε η ιδέα του ότι ασχολείται μαζί μου και πόσο μάλλον λόγω της εμφάνισης του, διότι είναι πολύ εμφανισίμος άνδρας, ήμουν σίγουρη ότι παίζει, για τον άνδρα σου μιλάς τώρα, και εγώ επειδή είχα τάσεις κατωτερότητας και είχα συνηθίσει σε ένα τροπάριο αδιαφορίας από προηγούμενες καταστάσεις του παρελθόντος, δεν τον εμπιστευόμουν και το καθυστερούσα μέχρι που θύμωσε και καταλήξαμε και κλείσαμε και οι δύο τα Facebook. Συνεχώς μου μιλούσε για τις προηγούμενες σχέσεις στη ζωή του, είτε εφήμερες είτε σοβαρές. Μου λέει, σβήσε ό,τι έχεις στο κινητό σου, μη δω κάτι. Εννοεί, σβήσε οτιδήποτε έχεις, επικοινωνίες με πρώην σου κτλ. Ισχύει πως το πήρα λίγο αψήφιστα και δεν τα έψαξα όλα, γιατί δεν είχα ποτέ φάκελο με πρώην. Έλα όμως που υπήρχε ο φάκελος από το Messenger, Viber και τέτοια, και είδε κάποιους πρώην μου, όχι πονηρές selfies που μου έστελναν, καθώς και μια συνομιλία screenshot που είχα στείλει σε μια φίλη μου από τον πρώην μου μας έχει στοιχειώσει, αυτόν δηλαδή που τον γνώριζε ο άντρας σου. Μου ανέλησε λίγο από μόνος του για το χαρακτήρα και το σκεπτικό του πάνω στις σχέσεις του τύπου αν έβγαινε με κάποια και δεν μου άρεσε κάτι έφευγα και γενικά τέτοιου είδους αντιλήψεις περί της γυναίκας που το σεξ την κάνει εύκολη κλπ. Ο άνδρας μου γενικά είναι λίγο πίσω σε κάποια πράγματα όσον αφορά στις γυναίκες. Εκείνος βέβαια, να ομολογήσω, μια χαρά τα έκανε, μιας και ο άνδρας είναι ο μάγκας της υπόθεσης. Ένα μισογυνισμό διακρίνω εγώ σε αυτά. Και με ρωτάει λοιπόν γι' αυτό το γνωστό, έναν πρώην σου που ήταν και γνωστός του, που σας ανέφερα, το πότε, πώς κλπ. Και του λέω, πριν 3 χρόνια που γνωριστήκαμε είχε γίνει κάτι και το σταμάτησα μετά από κάποιο καιρό γιατί πήγε χαλαρά. Η πραγματικότητα όμως ήταν ότι μέχρι και 3 μήνες πριν γνωρίσω τον άνδρα μου, βρισκόμασταν περιστασιακά κατά καιρούς. Μπορεί να πέρναγαν και 6 μήνες για παράδειγμα, αλλά ξανασυναντιόμασταν μια φορά. Αλλά μέχρι και 3 μήνες πριν γνωρίσω τον άνδρα μου, δεν είχα καμία επικοινωνία με αυτόν. Μετά από κάποιους μήνες της σχέσης μας, μέσω γνωστού πήρε τηλέφωνο και ρώτησε για να μάθει πότε και πώς. Δηλαδή, ο άνδρας σου πήρε ένα κοινό γνωστό που είχε με τον πρώην σου να μάθει τι είχε γίνει με τη σχέση σας. Λάθος δικό μου, γιατί προσπάθησα να μπω και να γίνω στα θέλω του, γιατί ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και δεν ήθελα να το χάσω με τις αντιλήψεις σε αυτό το κομμάτι και ήθελα να με γνωρίσει σαν άνθρωπο, διότι ήξερα πόσο τον ήθελα και ναι μεν του ανέφερα ότι είναι πρώην, αλλά όχι για πόσο. Αλλά και γιατί τον άφησα να ασχοληθεί να μάθει για το πριν από εκείνον, έπρεπε να το είχα κόψει εξ αρχής σαν κουβέντα. Βεβαίως την κόβεις τέτοια κουβέντα και λες, πρώτα απ' όλα όταν είσαι σε σχέση και σου λέει ο φίλος σου θέλω να σβήσεις τη φωτογραφία με τον πρώην σου στο Facebook, είναι καλύτερα να τη σβήσεις εφόσον είσαι σε σχέση. Δεν φταίσαι εσύ όμως.
Έπειτα μπήκε σε ένα άλλο τρυπάκι, επειδή γενικά είμαι γυναίκα που δεν είμαι τόσο εκφραστική και γενικά παρόλο που έχω ένα παρελθόν ντρέπομαι να μιλήσω είτε πρόστιχα είτε γενικά πάνω στο σεξ. Και εκείνο, επειδή όπως αναφέρει με ήδη ανέκφραστη, νόμιζε ότι δεν μου αρέσει, που για μένα ή ο άνδρας μου ήταν και είναι το τέλειο. Και είπε, θεωρώ με έπαρση, και είπε, θεωρώ με έπαρση, εμένα όλες με επιβεβαίωναν και εσύ δεν μιλάς και εγώ θέλω για τη γυναίκα μου να είμαι ο καλύτερος. Και ξεκίνησε να με ρωτάει για τα μέγεθη των πρώην. Αρρωστημένες ερωτήσεις. Δυστυχώς δεν μου είχε ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο με κάποιον άλλον και μπήκα στη διαδικασία να απαντάω όσο είναι δυνατόν να θυμάμαι μόρια μαζί σου. Πώς είναι δυνατόν να θυμάσαι μόρια, πραγματικά πώς είναι δυνατόν. Εσείς τα θυμάστε οι άντρες τα μόρια, οι γυναίκες δεν μας κάνουν καμία εντύπωση συνήθως. Και στη φάση που του λέω, με ρώτησε για το συγκεκριμένο πρώην και του λέω πάνω κάτω στα ίδια. Και μου λέει, τι πάνω κάτω στα ίδια, θα έχει μια διαφορά. Και του είπα μια μπουρδα απλά για να έχουν διαφορές, ο ένας πιο πολύ εκεί, ο άλλος πιο πολύ εκεί. Και με χωρίζει γιατί του είπα πως κάπου υπερτερούσε αυτός. Ξεκίνησα το παρακαλυτό. Το ξαναβρίσκουμε και με ξαναρωτάει. Εγώ έχω ξεχάσει τι του είπα και του λέω το αντίθετο. Πέφτει το πρώτο χαστούκι. Χαστούκι, χαστούκι σε γυναίκα από τον άντρα σου ή σε άντρα από τη γυναίκα του. Χαστούκι, σου δώσε χαστούκι. Έπειτα του είπα μετά από περίπου ένα μήνα ότι εσύ είσαι ο καλύτερος, ότι ξέρεις εσύ ο καλύτερος, αλλά του έδωσα χάπι λέγοντάς του πως ο πρώην τον είχε πολύ μικρό. Με συγχωρείτε για τις εκφράσεις, όχι, πολύ μικρή είναι η μικρότητα του μυαλού του συντρόφου σου, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ξεκίνησε ένας εφιάλτης όπου με πίεζε όλη μέρα για να μάθει, να με ρωτάει διαφορές, εκατοστά, δείξε μου, πες μου πώς ένιωθες, πονούσες κλπ. Με έβριζε για το πριν, μου φερόταν άσχημα. Είχε πάει να με πνίξει για να του πω την αλήθεια για το μέγεθος του πρώην. Βίαιος, κομπλεξικός, κολλημένος, αιμονικός, ιδιοψυχαναγκαστικός, πιθανόν και βίαιος. Μια αρρωστημένη κατάσταση που συνεχίστηκε για χρόνια, με το να με φτάνει στο σημείο να του λέω αυτά που πιστεύει εκείνος για να ηρεμήσω από την κατάσταση, αλλά και από φόβο. Χαρακτηριστικά έλεγε, μέχρι να γυρίσω από τη δουλειά θα μου πεις κάτι διαφορετικό. Επέστρεφε και του έλεγα ό,τι θεωρούσε εκείνος. Τώρα βέβαια καμία σχέση με πριν, με ρωτάει μόνο αν του λέω την αλήθεια, του έχει γίνει αιμονή αλλά έχει ηρεμήσει. Εκείνος μετά αναφέρει πως δεν τον νοιάζει, αλλά λέει χαρακτηριστικά, θέλω απλώς να ξέρω με τι έχει πάει η γυναίκα μου πριν από εμένα. Μία αντίληψη και θεώρηση της γυναίκας καθαρά χτητική, η γυναίκα ως χτίση, ως χτήμα, ως αντικείμενο και όχι ως άνθρωπος. Στη συνέχεια πηγαίναμε σε ψυχολόγους για να δούμε πού οφείλεται αυτή η αιμονή με το να ψάχνει ξονυχιστικά το παρελθόν μου. Από το ψυχολόγο διαγνώστηκε με κατάθλιψη και από το ψυχίατρο με παθολογική ζηλοτυπία, αρρωστημένη ζήλια δηλαδή. Είχαμε ξεκινήσει μία αγωγή, αλλά λόγω του ότι του δημιούργησε σεξουαλικές δυσλειτουργίες με έβριζε, ότι τα παίρνει εξαιτίας μου και ότι εγώ ήμουν μπιπ και πήγαινα πριν με άλλους και τα σταμάτησε. Έχουμε χωρίσει συνολικά 2-3 φορές από αρκετά μεγάλα διαστήματα. 2 μήνες, 3 μήνες κάθε φορά. Και τις 3 φορές πήγε με άλλες, 8 στο σύνολο. 2 μέτρα και 2 σταθμά ο άντρακλας, ο παραδοσιακός ο ανήρ. Εγώ με κανέναν. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν η επιβεβαίωση του εγώ να νιώσω πάλι γυναίκα γιατί με έκανε μηδενικό. Παρότι τη μια φορά που το χώρισα γιατί είχε ξεφύγει εντελώς η κατάσταση με την όλη κακοποίηση μες στη σχέση, τα ξαναβρήκαμε, αλλά... Πού είσαι τώρα... Αλλά δεν τα καταφέραμε και μετά τις άλλες 2 φορές που με χώρισε εκείνος, γιατί δεν άντυχε πρώτον ότι του είπα ψέματα για τον πρώην, πώς, πότε, διότι με είχε ουσιαστικά περιστασιακά αυτός και θίγει την αξιοπρέπεια του σε φάση μου απάφτωσε τη γυναίκα. Όταν είχε πάει ο άντρας της να ρωτήσει μέσω κοινού γνωστού να μάθει τι είδους σχέση είχε η γυναίκα του προηγουμένως με τον άλλο, ο άλλος του είπε: άμα ήθελε πολύ αυτή και εγώ δεν την ήθελα, απλώς τη χρησιμοποιούσα. Που δεν ξέρουμε κιόλας ένας άνδρας ο οποίος πενεύεται σε έναν άλλο φίλο του ότι ξέρεις την τάδε την έχω απαυτώσει και η τάδε ήταν κολλημένη πάνω μου. Μπορεί να λέει και βλακίες, μπορεί να λέει και μακακίες για να το παίξει ο γαμιάς της υποθέσεως. Ε?
Ακόμα και τώρα όμως λέει πως προσπαθεί να με συγχωρήσει και ότι μου αξίζει γιατί είμαι κυρία στη σχέση μας και ότι με εμπιστεύεται, αλλά του έκανα μεγάλο κακό με τα ψέματα. Το κακό το είχε από πριν το κακό. Και του είπα να βάλει στη ζυγαριά λίγο και τη δική του συμπεριφορά και χαρακτήρα. Και όταν του ζήτησα να μου πει ποιο είναι μεγαλύτερη βαρύτητα, η κακοποίηση ή το κομμάτι με το παρελθόν, αποποιήθηκε των ευθύνων λέγοντας: ναι, είναι λάθος, αλλά εσύ το ξεκίνησες και με έφερες στο όριά μου. Α, το έχουμε πει αυτό. Εσύ φταίς που με έκανες και θύμωσα. Εσύ φταίς που με έκανες βίαιο. Εσύ με έφερες στα όριά μου. Ή ακόμα και για τις άλλες που πήγε, είπε πως αν δεν τα είχα κάνει εγώ αυτά, δεν θα χωρίζαμε και δεν θα πήγαινε με άλλες. Ναι, εσύ φταίς που πήγε με άλλες. Το συζητάς τώρα. Το συζητάς τώρα. Εσύ φταίς που πήγε με άλλες. Ειρωνεύομαι, ε. Πλήρης αποποίηση ευθυνών και μισογενισμός και χρήση των γυναικών, γιατί και τις άλλες τις χρησιμοποίησε που πήγαινε μαζί τους ενώ χωρίζετε εσείς. Και ή αν ήξερε ότι θα ξαναείμαστε μαζί, δεν θα πήγαινε με καμιά. Όλο αυτό με πληγώνει, διότι βλέπω ότι έχω με αυτόν που αγαπάω και θέλω ακριβώς όπως τον ήθελα στην αρχή, γιατί ποτέ δεν άλλαξε αυτό. Εκείνος νόμιζε ότι ήμουν κολλημένη με τον πρώην και τον έκανα να ζηλεύει, ούτε καν. Και συνειδητοποίησε ότι έχει πρόβλημα, διότι πρώτη φορά έκανε τον εγωισμό του στην άκρη και ήρθε και με βρήκε, αλλά όταν μου τα λέει αυτά δεν με καταλαβαίνει. Μου ζήτησε ειλικρίνεια που σαν άνθρωπος την έχω, απλώς στο κομμάτι του παρελθόντος κάποια πράγματα θεωρούσε ότι δεν χρειάζονταν να υπόνονται. Αλλά και εκτός αυτού μου έχτισε το φόβο, την ανασφάλεια. Είναι αυταρχικός και απόλυτος ή μάλλον ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό. Πώς ζητούσε την αλήθεια όταν απλά ήθελε να πατήσει πάνω σε αυτή. Πώς ζητούσε την αλήθεια όταν απλώς ήθελε να πατήσει πάνω σε αυτή και να με μειώσει. Να ξέρεις πόσοι και ποιοι αν είναι γνωστοί, αλλά τίποτα περισσότερο. Πλέον ξέρω ότι το ιδανικό είναι να μην αναλύσει τίποτα από το παρελθόν, να καταστρέφει όλα. Πλέον μου ζητά να μιλάμε με ειλικρίνεια και ό,τι απορία έχει από το παρελθόν μου, ξανά να του τη λύνω με ομορφιά. Βρε κόλλημα με το παρελθόν σου αυτός ο άνθρωπος, βρε κόλλημα. Συγγνώμη που θα το πω. Δεν ξέρω αν σας έρχεται και σας στο μυαλό αυτό το πράγμα. Αυτή η αιμονή που έχει με τον πρώην σου, τον οποίο τη χάνει να γνωρίζει, μήπως είχε κάποιο στοιχείο ομοφιλοφιλικού ερωτισμού. Μια καταπιεσμένη ομοφοβία μήπως έχει. Να θέλει να μάθει πώς ήταν το σώμα του άλλου και πώς ήταν ο άλλος ερωτικά. Συγγνώμη. Είναι ένα αυθαίρετο ερώτημα που θέτω τώρα. Είναι μια υπόθεση παντελώς αυθαίρετη, δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει, αλλά μιλάμε για αιμονή με το σώμα και τον ερωτισμό του πρώην φίλου σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου φέρνει πρόβλημα, αλλά δεν αντέχω άλλο να μιλάω για το παρελθόν μου, για το πριν από εκείνον, όταν εγώ δέχτηκα πράγματα που έκανε μετά από εμάς και εγώ εκεί πιστή. Νιώθω αδικία. Εγώ αν είμαστε καλά τα ξεχνά όλα, συμπεριφορές, ουσιαστικά την προδοσία που πήγε με άλλες, μπορώ να το διαχειριστώ. Αλλά όταν ασχολείται ακόμα με αυτό, πλέον αντιδρώ πολύ έντονα και δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω και πώς να το σταματήσω από τις ερωτήσεις αυτές που πλέον είναι και ανώφελες, έχουν περάσει τόσα χρόνια, γιατί είναι κόλλημα. Που πλέον ούτε που θυμάμαι πράγματα και ασχολούμαστε με τόσο χαζά πράγματα όταν την αφοσίωση, την αγάπη, την πίστη τα έχει όλα σε υπερθετικό βαθμό, γιατί ειλικρινά δεν ασχολήθηκα ποτέ με κάτι άλλο πέρα από εκείνον και αυτό είναι που με πληγώνει, όταν εγώ σε όλους τους τομείς τον έχω θεοποιήσει. Η αμφισβήτησή του στο πρόσωπο μου. Είμαστε άνθρωποι για να έχουμε παρελθόν, να κάνουμε λάθη, να τα μετανιώνουμε, να μεγαλώνουμε, να οριμάζουμε και να μαθαίνουμε από αυτά. Και όχι να τα έχουμε σαν όπλο να χτυπάμε και να μειώνουμε τον άλλον. Δεν γεννηθήκαμε σε κουτί, ούτε είχαμε οδηγίες χρήσης. Μαζί σου, αγάπη μου, εγώ. Το πρόβλημά μας είναι ότι, όπως λέει ο άνδρας μου, με θέλει σαν τρελός, αλλά σκέφτεται ότι είναι κατώτερος από τον πρώην που σας ανέφερα, ότι ο πρώην είναι πιο καλός από εκείνον και γιατί να είχε το ανθρωπάκι του, όπως με λέει αυτός, πριν από εκείνον έτσι. Έχει αισθήματα κατωτερότητας και λέει ότι όσο και να προσπαθήσει να φτιάξει τον εαυτό του, δεν μπορεί γιατί ο άλλος θα υπάρχει και θα είναι καλύτερος. Ο ψυχίατρος του είπε πως το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο πρώην ούτε το παρελθόν μου εμένα, αλλά ο εαυτός του που δεν νιώθει καλά με τον ίδιο. Καλά, του είπε ο ψυχίατρος. Να συμπληρώσω πως παίρνει αναβολικά. Τα αναβολικά δεν κάνουν καθόλου καλό στη ψυχική υγεία. Δεν τα πάει καλά με τους δικούς του και ό,τι κάνει σε μένα τα έκανε και στις πρώην, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, διότι με αυτές είχε ενασχοληθεί στο ότι δεν είναι σωστές στη σχέση τους.
Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε κατά τη γνώμη σας? Δεν πρόλαβα να τις απαντήσω. Τώρα να δούμε τι τις απάντησα τις φίλες αυτές. Ένα λεπτό. Γιατί τώρα εδώ τις έγραψα κι εγώ. Αγάπη μου, τα διάβασα όλα, της είπα. Να κόψει τα αναβολικά, να πάρει τα φάρμακα και να κάνει ψυχοθεραπεία. Και να του πεις πως ο άλλος σίγουρα θα έλεγε πως ήσουν κολλημένοι, να το κοκορευτεί. Αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι αν το ρωτάει κάποιος, ρε, είχε κάτι με τη γυναίκα του τάδε, του γνωστού μας. Πει, ναι ρε, εγώ την είχα και την έκανα ό,τι ήθελα και την απάφτανα από ό,τι ήθελε. Αν δεν το ξεπεράσει θα δυστυχήσεις, της έγραψα. Και μου γράφει, με έχετε στηρίξει σε πολλές φάσεις της ζωής μου διαδικτυακά. Δεν μπορώ να μην ομολογήσω το πόσο πολύ σας εκτιμώ σαν άνθρωποι, μακάρι να είμαστε στην ίδια πόλη. Και μου γράφει την επόμενη μέρα. Έφυγε. Ξανά. Γιατί δεν αντέχει αυτόν τον πρώην. Δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Είμαι ένα ράκος ξανά. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω να σηκωθώ πάλι. Με άδειασε. Λέγοντας ότι με αγαπάει, είμαι ο άνθρωπός του, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει το παρελθόν με αυτόν τον πρώην πριν από εκείνον. Το έχει γίνει μονή. Και τώρα λέει, πιστεύει ότι ας συνεχίσει να είναι μαζί μου, θα μου βγάλει το λάδι χωρίς να το θέλει. Κάνετε το vlog σας παρακαλώ. Θέλω να ακούσω τη γνώμη τη δική σας και να βρω μια παρηγοριά στη συντροφιά τη δική σας, αλλά και, και όλων όσων σας ακολουθούν. Θα ξεκινήσω να πηγαίνω ξανά σε ψυχολόγο. Να πας αγάπη μου. Να πάει κούκλα μου, να πάει μωρό μου. Ενώ μπορούσα να το διαχειριστώ τις άλλες φορές, ίσα ίσα την τελευταία φορά νίκησα σπίτι, πήρα πράγματα, έκανα πράγματα για μένα, τα παράτησα όλα γιατί με παρακολούσε να γυρίσω σε εκείνον, δεν αντέχεται αυτή τη φορά. Μακάρι όντως να μην το αντέξεις αυτή τη φορά, κόρη μου, και να μην πας πίσω. Λοιπόν, δεν διάβασα όλα όσα έγραψε η φίλη στο γράμμα. Το καταλάβατε ότι έκανα skip κάποια πράγματα. Και ο λόγος είναι για να προστατεύσω την ταυτότητα και τη δική της και του ενδιαστάσει σύζυγου της. Ξαναλέω ότι αυτό που είπα για το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια συναισθήματα ομοερωτικά από τον άντρα της καταπιεσμένα και έντονη ομοφοβία από τον άντρα της προς τον άλλο τον πρώην της, είναι μια υπόθεση που δεν σημαίνει ότι και ισχύει. Εντάξει. Αυτό που σίγουρα ισχύει, γιατί το έχει γνωματεύσει και ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος, είναι ότι ο άντρας σου έχει αιμονή και ότι ο άντρας σου έχει πρόβλημα που έχει να κάνει με τον εαυτό του. Και από τη στιγμή που είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα και από τη στιγμή που δεν δέχεται να πάρει τα φάρμακα και από τη στιγμή που συνεχίζει και παίρνει και τα αναβολικά, καλύτερα να χωρίσετε παρά να είστε μαζί. Καταρχάς, θα μιλήσω γενικά πρώτα. Όταν γνωρίζουμε ένα νέο σύντροφο, γιατί στην εποχή που ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι θα παντρευτούν με κάποιον που είχε προηγούμενη ερωτική ζωή ή με κάποιον που είχε προηγούμενη ερωτική ζωή. Εντάξει, θα να είμαστε αντικειμενικοί και ρεαλιστές. Στην εποχή μας ένας άνθρωπος στα 25, στα 27 ήδη έχει κάνει 2-3 σχέσεις. Δεν είναι ούτε ανήθικο, ούτε μπίπ αυτό το πράγμα, ούτε παράδοξο αυτό το πράγμα. Σε μια καινούργια γνωριμία λέμε μόνο τα απαραίτητα, όπως έγραψε και η φίλη. Εάν έτυχε να είχαμε μια ερωτική σχέση με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να τον γνωρίζει ο νέος μας σύντροφος, λέμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο είχε παίξει μια κουβέντα κάποτε. Δεν λέμε τίποτα περισσότερο και ούτε έχει και νόημα να θυμόμαστε τίποτα περισσότερο. Και είναι ανησυχητικό η γυναίκα που γνωρίζεις ή ο άντρας που γνωρίζεις να έχει πολλές πληροφορίες να σου πει για τον πρώην του ή για την πρώην της. Πολύ ανησυχητικό να ξέρει, να θυμάται τόσα πράγματα να σου τα πει. Σημαίνει ότι ακόμη ζει στο παρελθόν. Εσύ, φιλενάδα που στείλες την επιστολή, έκανες λάθος στην αρχή που έκανες κάποια παιχνίδια για να δοκιμάσεις το αν σε θέλει αυτός ο άντρας. Θέλω να σου πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία για να αγαπήσεις πραγματικά για τον εαυτό σου, γιατί είσαι μια αξιαγάπητη κοπέλα. Έχεις μέσα σου πάρα πολλές ψυχικές δυνάμεις και αντοχές, αυτά που άντεξες. Το resilience που δείχνεις είναι εξαιρετικό. Αλλά δεν είναι καλή ιδέα να δείχνουμε τόση ανοχή και τόση υπομονή σε πράγματα που είναι επικίνδυνα για την ψυχική και σωματική μας υγεία και ασφάλεια. Αυτό που έκανες στην αρχή να το δοκιμάσεις με το να μην σβήσεις κατευθείαν τη φωτογραφία
και με το να μην απαντάς τα μηνύματα και αυτά, ή και το να μην του πεις ότι ξέρεις τελευταία φορά που τους συνάντησαν 3 μήνες πρωτού γνωριστούμε. Αυτά ήταν λάθη, όμως δεν ήταν τραγικά λάθη. Δεν ήταν λάθη που να δικαιολογηθούν όλη αυτή την στάση του ανδρός σου. Ήταν οι αφορμές τα λαθάκια σου για να βγει στην επιφάνεια η ψυχοπαθολογία του συζύγου σου, την οποία την είχε από προηγουμένως και όπως πολύ ξεκάθαρα το είπε ο ψυχίατρος, αν δεν τα βρεις με τον εαυτό σου, δεν θα τα βρεις με καμία γυναίκα, ούτε με τη γυναίκα που παντρεύτηκες, ούτε με τις προηγούμενες. Και όπως είπες και εσύ, με τις προηγούμενες, ενώ δεν είχε θέματα με το παρελθόν τους, είχε θέματα με το αν είναι εντάξει στη σχέση τους. Ελεγκτικός, controlling λέγεται στα αγγλικά, μάλλον ιδιοψυχαναγκαστικός, με μονές, σίγουρα όχι υγιής προσωπικότητα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει, για να αλλάξει ένας τέτοιος άνθρωπος και δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση να την κάνει αυτή τη δουλειά. Ή αν έχει το πνευματικό δυναμικό για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Και από τη στιγμή που κάθε φορά που χωρίζατε, αυτός πήγαινε με άλλες και πήγε με 8 στο σύνολο, συγγνώμη κόρη, εγώ στη θέση σου θα το χώριζα γι' αυτό ούτως ή άλλως. Και να μην έλεγε, να μην μου κάνει τα προηγούμενα. Το να χωρίζω με τη γυναίκα μου και όταν είμαι 2-3 μήνες χωριστά να πηγαίνω με τη μία και με την άλλη και να ξαναπηγαίνω, να ξαναβρίσκω με τη γυναίκα μου και να το έχω κάνει αυτό το πράγμα 3 φορές και τώρα είναι η 4η φορά που το κάνει, αυτό είναι στοιχείο ότι δεν είναι ο άνθρωπος σοβαρός. Θέλει, απαιτεί από σένα την ύψιστη σοβαρότητα, ενώ για τον εαυτό του είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πιω και ένα ποτήρι παραπάνω και θα πηδήξω και καμία παραπάνω και εγώ ήμουν αμάγκας και ωραίος που έχω πάει με πολλές και έχω παυτώσει και τη μια και την άλλη και την παράλληλη, ενώ τη γυναίκα, η γυναίκα δεν πρέπει να έχει παρελθόν. Να μετακομίσει πίσω στο 1950 πες του, στο 40 καλύτερα, στο 1925, στο 1821 να πάει πίσω να μετακομίσει. Παλιακές σκέψεις και ιδέες. Οι οποίες δεν αλλάζουν τόσο εύκολα αυτές οι αντιλήψεις. Τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δεν αλλάζουν τόσο εύκολα. Και αν πάει αυτός ο άνθρωπος να κάνει ψυχοθεραπεία, που δεν μου φαίνεται να έχει τη διάθεση να κάνει ψυχοθεραπεία, θα ανακαλύψει πράγματα από το παρελθόν του, από τη σχέση του με τη μητέρα του ίσως, γενικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς βλέπει τις γυναίκες, όχι ειδικά εσένα. Αγάπη μου, θέλω να τα βρεις με τον εαυτό σου, θέλω να ξεκινήσεις ξανά ψυχοθεραπεία, να μείνεις μακριά από οποιαδήποτε ερωτική σχέση για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Θα το συζητήσεις με τον ψυχολόγο σου ποιο είναι αυτό το ικανό χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες. Να εστιαστείς τον εαυτό σου, να αγαπήσεις τον εαυτό σου, γιατί έχεις πέσει θύμα κακοποίησης. Σίγουρα στο γάμο σου, ίσως και στην προηγούμενη σχέση. Γιατί ακόμη και το γεγονός ότι ο πρώην σου μίλησε σε τρίτο πρόσωπο με απαξιωτικά λόγια για σένα και είπε: α, αυτή έτσι, έτσι, αλλιώς που εγώ απλώς την απάφτωνα και αυτή ήταν τρελαμένη πάνω μου και εγώ χέστηκα. Και αυτό απαξίωση είναι και κακοποίηση είναι. Οι μοντέρνοι άνθρωποι, οι λεβέντες άνθρωποι, δεν υποτιμούν τους ερωτικούς τους συντρόφους. Ούτε τους παρόντες, ούτε τους παρελθόντες. Σέβονται οποιονδήποτε άνθρωπο έχει περάσει από τη ζωή τους. Και δεν τον μειώνουν. Ένας λεβέντης άνδρας θα πει, όταν το ρωτάει άλλος, τι είχες κάνει εσύ με τη γυναίκα του τάδε, θα πει, αυτά τα θέματα είναι προσωπικά, είναι μια κυρία και δεν συζητάω για την προσωπική σχέση που είχε η κυρία αυτή τον καιρό εκείνο που ήταν ελεύθερη. Αυτός είναι ο σεβαστικός τρόπος απέναντι και σε άνδρες και σε γυναίκες. Να σεβόμαστε τον άνθρωπο που έχει περάσει από τη ζωή μας. Να σεβόμαστε τον άνθρωπο με τον οποίο είχαμε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή, έστω και αν αυτή η συνδιαλλαγή ήταν για ένα απόγευμα, για ένα βράδυ, για ένα μήνα, για 2 μήνες, για 3 μήνες, για ένα χρόνο, για 2 χρόνια, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά με τον άνθρωπο με τον οποίο συνδιαλλάχθηκες, αντάλλαξες συναισθήματα, αντάλλαξες αισθήματα, αντάλλαξες επαφές, σεβασμός. Εάν δεν σέβεσαι όλες τις γυναίκες, δεν σέβεσαι καμία. Εάν δεν σέβεσαι όλους τους άντρες, δεν σέβεσαι κανέναν. Ο σεβασμός προς τους άλλους ανθρώπους δεν μπορεί να είναι επιλεκτικός. Επιλέγω να σεβαστώ τη γυναίκα που είμαι παντρεμένος μαζί της τώρα και δεν σέβομαι τις προηγούμενες. Να όμως που άμα δεν σέβεσαι τις προηγούμενες, ούτε αυτή θα τις σεβαστείς.
Δεν είναι καλή ιδέα να παίζουμε παιχνίδια στην αρχή μιας γνωριμίας, να κάνουμε παιχνιδάκια για να δούμε αν ο άλλος θα κολλήσει ή όχι. Είναι εξαιρετική ιδέα να είμαστε ο εαυτός μας και να είμαστε ξεκάθαροι και να είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις μας. Και για τις υπόλοιπες κοπέλες που παρακολουθούν αυτό το βίντεο, εάν γνωρίσετε κάποιον ο οποίος επιμένει και εμένει στο να μάθει πληροφορίες για πρώην σας, είναι μια τεράστια, τεράστια κόκκινη σημαία. Και για τους άντρες επίσης, εάν δείτε στον εαυτό σας ότι έχετε θέμα και ρωτάτε και θέλετε να μάθετε πράγματα για τον πρώην σύντροφο της νέας σας συντρόφου, ψάξτε το λίγο το θέμα να δείτε μήπως έχετε ανασφάλειες. Και αν η νέα σας σύντροφος σας ρωτάει να πείτε πληροφορίες και λεπτομέρειες για την προηγούμενη σας ερωτική ζωή, προσέξτε μήπως είναι η νέα σας σύντροφος παθολογική ζηλιάρα. Δεν είναι υγιές να ασχολούμαστε με το τι έκανε ο τωρινός μας σύντροφος, άντρας ή γυναίκα, με τους προηγούμενους τους συντρόφους. Δεν μας αφορά. Αυτό μας αφορά είναι από τη μέρα που γνωριζόμαστε και μετά να είμαστε εντάξει ο ένας απέναντι στον άλλο. Και σοβαρές, όριμες, πνευματικές συζητήσεις μεταξύ δύο συντρόφων είναι του στυλ. Τι μάθημα έχεις πάρει από εκείνη τη σχέση? Όχι τι έκανες με εκείνη τη γυναίκα ή με εκείνο τον άνδρα. Όχι πώς το κάνατε. Όχι πώς ήταν η ανατομία του ανθρώπου εκείνο. Τι πνευματικό μάθημα έχεις πάρει? Τι έχει μάθει η ψυχή σου μέσα από εκείνο που βίωσες? Τέτοιες συζητήσεις, ναι, να κάνετε πολλές. Πολλές τέτοιες συζητήσεις. Όχι περιγραφή της ερωτικής πράξης ή περιγραφή της ανατομίας του άλλου ή περιγραφή λεπτομεριών που δεν αφορούν κανέναν άλλο παρά μόνο εκείνους τους δύο ανθρώπους όταν είχαν εκείνες τις προσωπικές ιδιωτικές στιγμές τότε. Πνευματικά να μιλήσουμε, ναι, να πούμε. Στη σχέση εκείνη έμαθα, για παράδειγμα, ότι η ζήλια δεν είναι καλό πράγμα. Έμαθα ότι το να με ζηλεύει ο ή σύντροφός μου μπορεί μεν να κολακεύει τον εγωισμό μου, αλλά μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Άρα από εκείνη τη σχέση έμαθα ότι δεν είναι υγιές να ζηλεύει ένας σύντροφος τον άλλο με αυτούς τους τρόπους. Ή από εκείνη τη σχέση έμαθα ότι παρόλο που με έλκυσε εκείνος ο άνδρας, για παράδειγμα, γιατί ήταν μεγαλύτερος, γιατί είχα μέσα μου την ψευδέστηση ότι ένας μεγαλύτερος άνδρας είναι και ωριμότερος, έμαθα από εκείνη τη σχέση ότι όποιος είναι μεγαλύτερος δεν είναι και ωριμότερος. Ή για παράδειγμα, από εκείνη τη σχέση έμαθα, με εκείνη τη γυναίκα, για παράδειγμα, έμαθα ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας όσο ο χαρακτήρας της, και έχοντας εκείνη τη σχέση με εκείνη τη γυναίκα που είχε μια εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση, συνειδητοποίησα ότι είναι η εσωτερική εμφάνιση που παίζει περισσότερο ρόλο. Αν θα το πείτε αυτό στη νέα σας σύντροφο, θα προσθέσετε κιόλας όμως ότι μου αρέσει και η εξωτερική σου εμφάνιση εσένα. Και ότι έμαθα ότι πραγματικά όμορφος είναι ένας άνθρωπος που είναι όμορφη και η ψυχή του και συμβαδίζει η εξωτερική με την εσωτερική ομορφιά. Τέτοια μαθήματα που έχουμε πάρει από τις προηγούμενες μας σχέσεις, ναι, να τα πούμε, να τα μοιραστούμε. Όλα τα άλλα δεν είναι απλώς αχρίαστα, είναι βλαβερά, επιβλαβή, επικίνδυνα. Προσέξετε εαυτούς και αλλήλους. Με πολύ αγάπη σας το λέω. Ο άνθρωπος ξεχνάει το παρελθόν. Έχει το μυαλό μας μηχανισμούς που βάζει στο παρελθόν τα του παρελθόντος. Δεν είναι ανάγκη να τα φέρνουμε στο παρόν. Τελείωσαν, πέρασαν, πήραμε τα μαθήματα, that's it. Σας ευχαριστώ πολύ.